αυτά που λέει για τις εικόνες, για τους ξένους, όλα αυτά τα πράγματα. Εσείς πώς αισθάνεστε με αυτό? Πάνω που θα μιλούσα για το φορολογικό σύστημα. Ναι, τώρα αρκετά μιλήσαμε για το φορολογικό, δεν μπορούμε να το λύσουμε τώρα μέσα σε 5 λεπτά. Ενδεχομένως. Εν πάση περιπτώσει, θα σας πω μία φράση για το φορολογικό. Κοίτα πώς ξεφεύγει. Θα πάω στα πρόσφατα. Θεωρώ ότι πρέπει να αποταχθεί η φοροδιαφυγή και σε μικρομεσαίο επίπεδο και σε επίπεδο μεγάλου πλούτου. Το μικρομεσαίο επίπεδο είναι και το πιο δύσκολο, γιατί κοινωνικά είναι ευαίσθητο και εκλογικά είναι ευαίσθητο. Αλλά εκεί οργιάζει και η φοροδιαφυγή. Τώρα, ο μεγάλος πλούτος είναι ένα αμφιλόδοξο σχέδιο. Διότι, όπως γνωρίζετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν 22 ειδικά φορολογικά καθεστώτα οι 28 χώρες μέλη και όλοι παίζουν ιδιαίτερα οι μεγάλοι με αυτά και πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έως ότου όμως πατάξουμε τη φοροδιαφυγή και κανείς δεν έχει λογική αντίρρηση, μπορεί άλλος να θέλει να βάλει την έμφαση στους μικρομεσαίους, άλλους στους μεγάλους, θα πρέπει ώσπου να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή να μειώσουμε τις δημόσιες δαπάνες. Γιατί εδώ τι γίνεται, όλοι παίζουν τους καλούς, ότι είδε τις μειώνω ή θα τις αυξήσω. Γιώργο, κύριε Κυρτσό, να σας βάλουμε όμως με ένα ονοματεπώνυμο. Δηλαδή στην περιφέρεια είδα ότι το κλάδευμα ενός δένδρου στήγιζε 6.000 ευρώ. Εντάξει, δεν έχω αντίρρηση. 6.000 ευρώ ο κύριος Γρός έδινε για να κλαδέψει ένα δέντρο. Ωραία, εντάξει. Τι δέντρο ήταν? Δεν ξέρω τι δέντρο ήταν. Δεν ξέρω εγώ, του Αβραμόπουλου. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο Αβραμόπουλος είναι πολύ στα χάιντ τώρα. Είναι επίτροπος, μπορεί να δείτε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επομένως δεν ασχολούμαστε με τα δέντρα. Και έχει κρατήσει και αποστάσεις. Να δούμε τι είναι απαντήσει δική σας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα, εγώ δεν πιστεύω ότι. Υπάρχει, τι γίνεται, απλοποιούνται τα μηνύματα στην προεκλογική εκστρατεία. Εγώ είμαι παλιός, έχω κάνει στον ελεύθερο τύπο, έχω κάνει και εγώ τις αθλειότητές μου, τις υπερβολές μου, έχω κάνει στο Μαξίμου, στα υπόγεια του Μαξίμου επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Τα έχω δει όλα σε γενικές γραμμές. Θα σας πω το εξής, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Στην προεκλογική περίοδο απλοποιούνται για λόγους επικοινωνιακούς τα πολιτικά μηνύματα. Και αυτό δημιουργεί πολύ δυσάρεστες συνθήκες για την επόμενη μέρα των εκλογών. Επομένως, ο ένας τώρα πουλάει φόβο, δηλαδή ότι μην πάτε στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί μπορεί να καταστραφείτε, αλλά αυτό είναι ένα λεπτό ζήτημα, διότι εγώ θα το έκανα διαφορετικά αν ήμουν στο επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης. Θα έκανα δύο πράγματα. Πρώτον, ο φόβος δεν μπορεί να τον πει ο άμεσα ενδιαφερόμενος, δηλαδή είναι λάθος. Να βγαίνει, για παράδειγμα, ο κύριος Σταμάτης και να λέει ότι θα καταστραφούμε αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να το πούνε άλλα πρόσωπα. Διότι χάνει επικοινωνιακά. Γιατί αν το πω εγώ αυτή τη στιγμή, ότι μην ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα καταστραφούμε, θα πούνε όλοι που μας παρακολουθούν: α, εντάξει, αυτός είναι της Νέας Δημοκρατίας, άρα έχει ίδιο πολιτικό συμφέρον κτλ. Άρα δεν κάνει καλά τη δουλειά. Η δουλειά πρέπει να γίνει περιφερειακά. Άμα δείτε στα έργα του Χίτσκοκ, που είναι ο πραγματικός φόβος. Ο Χίτσκοκ περνάει σε μια σκηνή, δεν πρωταγωνιστεί. Περνάει σε μια σκηνή, υποδηλώνει ότι έχει την υπογραφή του το έργο και σταματάει εκεί. Προτείνετε και την εξαφάνιση Σαμαρά τις τελευταίες μέρες, δηλαδή. Τίποτε. Προτείνετε και την εξαφάνιση Σαμαρά τις τελευταίες μέρες. Πρωταγωνιστεί και σε όλα τα σποτ της Νέας Δημοκρατίας. Το άλλο που γίνεται ότι προσωποποιείται πάντα η στρατηγική από την εποχή του Μητσοτάκη. Το θυμάμαι εγώ αυτό. Λοιπόν, άρα το φόβο, αν θες να το περάσει, θα το περάσει με διαφορετικούς τρόπους. Και εγώ θα σας έλεγα το εξής, ότι δεν είναι προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας ότι αν γίνουν ορισμένα λάθη ή με ΣΥΡΙΖΑ ή θα σας έλεγα και με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να βρεθούμε σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή, μην πάμε και στο άλλο άκρο ότι επειδή ορισμένοι ενδεχομένως επενδύουν στο φόβο, δεν υπάρχει κανένας φόβος, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Φόβος δεν πρέπει να υπάρχει, διότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους χωρίς να φοβόμαστε. Κίνδυνος όμως να μείνουμε εκτός παιχνιδιού όταν η Ιρλανδία έχει βγει από το μνημόνιο, η Πορτογαλία έχει βγει από το μνημόνιο, δανείζονται στις διεθνείς αγορές, να μείνουμε μοναχούλιδες χωρίς να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Τέτοια πιθανότητα, να μην το πω ούτε καν κίνδυνο, υπάρχει. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον κύριο Καψία, να έχετε καλοσύνη, γιατί υπάρχει κάτι που εκκρεμεί. Πάμε σε εκλογές. Για τον έμφυα, καταρχάς. Όχι, δεν θα κλείσουμε. Θέλετε να πείτε κάτι πάρα πολύ σοβαρό γι' αυτό? Έχει τόσο μεγάλη αξία? Όχι, επειδή με ρώτησε ο κύριος Παπαδημούλης. Θα τα πούμε και σε άλλες εκπομπές. Έχουμε μόνο 4 λεπτά γι' αυτό. Και θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι. Δευτερόλεπτα, να πω τρεις προτάσεις. Πρώτον, λάθος τιμές όταν μπήκε. Δεύτερον, διστάσαν να αναθεωρήσουν τις αντικειμενικές αξίες, γιατί θα πέφτανε οι αξίες σε ακριβές περιοχές και θα γινόταν της κακομοίρας. Έτσι. Και τρίτον, να μπει ένα φορολόγητο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τι άλλο θα μπει στη θέση του. Έτσι. Αυτά μόνο για τον έμφυα.
Να κάνω εγώ την ερώτηση. Ναι. Μια... για τα κανάλια θα ήθελα να πω κάτι. Θα ταιριάξει σε αυτό. Θα ταιριάξει η ερώτηση που θα σας κάνω. Πολιτεύεστε με μοναδικό πολιτικό έργο πίσω σας την συμμετοχή σας στην κυβέρνηση ως υφυπουργός δημόσιας τηλεόρασης. Όχι, ήμουνα και στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Ναι, συγγνώμη. Όχι, γιατί έχει σημασία. Το μεγάλο πολιτικό γιατί έργο που έχουν, πίσω, έχουν είναι... ζήσει ο κύριος Αρβανίτης και η κυρία Κατσίνη. Φυσικά. Έχουν ζήσει την ζήσαμε την ΕΡΤ στα καλύτερά τη. Ωραία. Άρα δεν είναι σωστό. Ναι, αλλά στο κομμάτι τη παρέμβαση. Αφήσατε όμως. Ναι, δεν αφήσατε όμως μια ΕΡΤ που ήταν στα χειρότερα τη. Έχει παραιτηθεί όλο το υποπτικό συμβούλιο καταγγέλλοντα συνεχόμενα παρεμβάσει. Και όταν παραιτηθήκατε για τις ευρωεκλογές, δηλώσατε ότι μέχρι πριν από 4 μήνες θα λειτουργούσε και η Βόρεια Ελλάδα, ότι όλα θα πήγαιναν καλά. Και αυτή τη στιγμή η ΝΕΡΤ δεν είναι. Να απαντήσω. Ωραία. Λοιπόν, όταν πήγαστε στην κυβέρνηση για την ΝΕΡΤ, φέραμε έναν νόμο. Τον οποίο εγώ υποστηρίζω ότι παραμένει πρωτοποριακός για τα ελληνικά πράγματα. Με βάση τον νόμο αυτό, εγώ έπαψα να έχω οποιαδήποτε αρμοδιότητα για τα εσωτερικά της δημόσιας τηλεόρασης. Όταν συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο, έπαψα να έχω την παραμικρή παρέμβαση. Είχαν δρομολογηθεί τα πράγματα και θα έβγαινε η δημόσια τηλεόραση 27 Απριλίου, εντάξει, μετά πήγε στις 4 Μαΐου, δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Ακόμα δεν έχουν γίνει προσλήψεις. Βεβαίως. Είχαν δρομολογηθεί όλα και έκανε ο κύριος Φορτσάκης, και λυπάμαι που το λέω, αλλά το έχω γράψει κιόλα, έτσι. Έκανε αυτή την. Θέλετε να το πείτε πραξικόπημα, την αυθαίρετη πράξη που κατάργησε το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο κύριος Φορτσάκης, όταν φτιάξατε τον νόμο, είπατε για ονόματα, για πρόσωπα ευνοσμένης αξίας και τελικά ήταν ο κύριος Φορτσάκης, ο πρόεδρος, ο οποίος είναι κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας από τότε που γεννήθηκε. Ναι, αλλά τότε όταν μπήκε, έτσι, και μπήκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είχα εγώ την άποψη ότι είναι κομματικό στέλεχος, ούτε πιστεύω ότι κομματικά λειτουργήσε. Νομίζω ότι λειτουργούσε αυθαίρετα απλώς. Λοιπόν, κατάργησε το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλάξαν τον νόμο και μετά μπήκαν σε μια διαδικασία παρεμβάσεων. Θέλετε να πείτε ότι φταίω εγώ. Εγώ η δική μου ευθύνη όμως ήταν ένας νόμος πρωτοποριακός. Και θέλω να ελπίζω, όποια κυβέρνηση και αν βγει, θα επιμείνει στην εφαρμογή αυτού του νόμου. Έτσι. Μα κύριε Καψή, με συγχωρείτε. Και αρνήθηκα όπως είχα αρνηθεί. Παρεμβαίνω τώρα. Αυτοί οι ωραίοι νόμοι που δεν καταλάβουν να αποτελέσουν κανένα νόμο. Θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Καψή. Μόνο αυτό. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτό που είπαμε πριν. Εμείς, εγώ είπα και νομίζω και η Μαρίνα συμφωνεί ότι στη διάρκεια υπουργίας του κ. Καψή στην ΕΡΤ, αυτό λέμε και το έχω πει και στον αέρα, όχι εδώ στη διά μας εκπομπή, δεν είχαμε αυτό το ρημαδιασμένο τηλέφωνο που χτυπάει τις πίεσεις. Αυτό. Σε αυτό το κομμάτι. Ναι, αυτό. Για να κακώς. Και στη διαδικασία, και στη διαδικασία συγκρότησης ΝΕΡΤ, στα εσωτερικά της προσλήψης, ποια πρόσωπα θα μπουν, ποια θα τα μπουν, δεν είχα την παρέμβαση. Γιατί θεώρησα ότι πρέπει να σεβαστώ τον νόμο τον οποίο εγώ έφερα προς ψήφιση στη Βουλή. Είσαστε ευχαριστημένος από αυτό το, με συγχωρείτε, έκτρωμα που λέγεται ΝΕΡΤ. Είσαστε ευχαριστημένος. Όχι, δεν είναι χαρακτηρισμός. Το αποτέλεσμα με πάρα πολύ χαμηλή τηλεθέαση και όλοι δυσαρεστημένοι. Και αυτοί που είναι μέσα και δουλεύουν. Δεν είμαι ευχαριστημένος, θα πω όμως το εξής, ότι δεν είχε την παραμικρή δυνατότητα να λειτουργήσει με τρόπο αντικειμενικό από τη στιγμή που περίπου ο μισός πληθυσμός και τα μισά πολιτικά κόμματα είχαν αρνηθεί την παραμικρή δυνατότητα. Ξεχάσαμε το έγκλημα, κύριε Καψή. Μόνο αυτό. Άστε το έγκλημα. Το έγκλημα έγινε το μαύρο. Αυτό ήταν το έγκλημα. Το μαύρο είναι αυτό κάτι ήταν το έγκλημα. Οποίο... Σύμφωνοι, μπορεί να το συζητήσουμε αυτό. Αυτό ήταν πριν να πάω εγώ. Ναι. Έτσι. Μα δεν κάνουμε προσωπική ερώτηση τώρα και δεν είναι δυνατό. Λοιπόν, για να φτιαχτεί. Θέλω να σας πω κάτι το οποίο ίσως έχει μια μικρή αξία και για μετά. Γιατί μπλέξετε εγώ. Για να φτιαχτεί. Δημόσια τηλεόραση πρέπει να τύχει της εμπιστοσύνης όλου του κομματικού και του πολιτικού κόμματος. Αν δεν υπάρχει πήγατε αυτό, να αναλάβετε αυτό το εγχείρημα, κύριε Καψή. Πήγα να αναλάβω αυτό το εγχείρημα γιατί πίστευα και εξακολουθώ να το πιστεύω ότι και αν δεν είχε κάνει αυτή την. Ότι ο κ. Σαμαράς είναι έτοιμος συνομιλητής και να στις το έκανε, το χατήρι. Υπήρχε ένα παράθυρο ευκαιρίας και αν είχαν συμμετάσχει οι εργαζόμενοι και η ΠΟΣΠΕΡΤ δεν είχε βγει απέναντι, θα το είχαμε καταφέρει να φτιάξουμε μια δημόσια τηλεόραση η οποία να είναι πέραν των παρεμβάσεων. Επειδή έτυχε να είμαι και στην ΕΣΥΑ, σα είχα. Είχαμε κάνει προτάσεις. Την πρόταση τώρα που θα υιοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή και να δούμε τι θα γίνει. Εσείς το πρόβλημά σας ήταν τα εργασιακά μόνο των εργαζομένων. Όχι, εκεί κολλήσαμε. Στα υπόλοιπα δεν είχαμε καμία διαφωνία. Κύριε Καψή, θέλετε να ακυρωθούν οι απολύσεις, το οποίο δεν ήταν δυνατό. Πάντως είστε ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Όχι, ασφαλώς δεν είμαι. Σας είπα, αλλά εξήγησα πώς και γιατί. Νομίζω ότι η Ελλάδα αξίζει να έχει μια δημόσια ραδιοτηλεόραση. Με υψηλή τηλεθέαση και ακροαματικότητα, με κύρος που να προσφέρει περισσότερα και να κοστίζει λιγότερο σε αυτούς που την πληρώνουν. Όπως υπάρχει σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που ένα από τα μεγάλα κανάλια είναι το δημόσιο. Με περισσότερα του ενός. Η πολυφωνία του. Έτσι.
Και το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν υπάρχει έσοδο από τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες και οι άδειες δίνονται χωρίς δημόσιο διεθνή διαγωνισμό. Εμείς έχουμε δεσμευτεί αυτά να αλλάξουν και να γίνουμε ευρωπαϊκή χώρα σε αυτά, να τερματιστεί η ανομία. Τώρα, το τελευταίο που θέλω να πω, γιατί νομίζω ότι έχουμε ελάχιστο χρόνο, δευτερόλεπτα, είναι ότι οι πολίτες δεν θέλουν φανατισμό και επιστροφή στη δεκαετία του 50. Εμείς εδώ κάναμε μια συζήτηση που νομίζω ότι δεν ήταν σε ένα κλίμα φόβου και χαρακτηρισμών, παρά τις αντιπαραθέσεις μας. Οι πολίτες θέλουν ελπίδα, αλλά και σχέδιο και συνέπεια λόγων και έργων. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα βρούμε μπροστά μας δυσκολίες, αλλά αυτός ο τόπος μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα μέσα στην Ευρώπη. Ο κίνδυνος δεν να βγούμε εκτός ευρώ, αλλά να παραμείνει η Ελλάδα παρία στην Ευρώπη και απικία χρέους για δεκαετίες. Και η δέσμευσή μας είναι αυτό να αλλάξει. Mm-hmm. Πάντως, επειδή την αδικήσαμε με τα δύο λεπτά, πρέπει να πούμε ότι στο τομέα τον οικονομικό, όπου γινόντουσαν τεράστιες σπατάλες στα όρια του σκανδάλου, έγινε πολύ, πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη δουλειά, έτσι. Τώρα δηλαδή πληρώνουμε 3 ευρώ αντί για 4 που κόστιζε 400 εκατομμύρια σχεδόν. Δύο λεπτά, δεν με αφήνετε να μιλήσω. 15ο από αυτά που είχαμε πριν. Δύο λεπτά, κυρία Κατσίνη, δημοσιογράφος είστε. Ναι, αλλά πρέπει να αφήνετε τον καλεσμένο να απαντήσει. Λοιπόν, είχα μια τηλεόραση που κόστιζε 400 σχεδόν εκατομμύρια και κοστίζει 100, έτσι. Και τι κάνει. Αλλά δεν είναι τηλεόραση. Δεν υπάρχει τηλεόραση, δεν υπάρχουν ραδιόφωνα, δεν υπάρχουν ορχήστρες. Σε όλες τις χώρες η δημόσια τηλεόραση κοστίζει. Σας επαναλαμβάνω ότι στο οικονομικό ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο. Το οποίο θέλω να είναι πολύ καλύτερο. Εγώ θέλω να κάνω την παράθεση και θα κάνουμε κουβέντα για δημόσια τηλεόραση. Κακώς ανοίξατε ένα τόσο τέτοιο θέμα. Έπρεπε να το δείτε και θέμα. Έπρεπε να το συζητήσουμε. Θα ξαναέρθετε σε επόμενες εκπομπές να μιλήσουμε μόνο για αυτό. Θα γίνουν οι κουβέντες έτσι κι αλλιώς και εδώ θα είμαστε. Εγώ ήθελα να πω πάρα πολύ απλά τις και κλείνω ότι όλοι αυτοί που. Αυτή είναι η άποψή μου. Ότι όλοι αυτοί που λένε για τα κόστη κτλ. Εμείς δεν είμαστε από τους υψηλών, εμείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι αυτοί που είναι ακόμα και αρχηγοί κομμάτων, με τις παραγωγές αυτές. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Εντάξει, είναι σε όλα τα κόμματα και όταν μιλάμε για άδειες καναλιών, αφορά όλα τα κόμματα. Έτσι. Ωραία, ξέρουμε με τι αμαρτίες γεννήθηκαν τα κανάλια. Ο Παπλό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Όλους. Όλους σας ευχαριστούμε. Ναι. Καλή επιτυχία σε εσάς, κύριε Καψί. Και εσείς ο μόνος που κατεβαίνετε. Ο κύριος Κύρτσος, μια χαρά τον βλέπω. Όλοι, μια χαρά. Και εμάς τα κόμματά μας. Και εσάς τα κόμματά σας. Λοιπόν, τα λέμε την Δευτέρα την ίδια ώρα. Γεια σας, να είστε καλά. Χαιρετισμούς στο σπίτι και πολλά φιλιά. Φιλιά στα παιδιά, γεια σας.